Δεν το έχω καταλάβει τη διαδικασία. Να σας πω ότι εγώ το είχα, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορούν να ζητήσουν το λόγο. Ναι, αυτό. Με αυτή την έννοια τώρα. Σου πω στο χέρι για να πει παιδιά. Μην εκπλαγείς άμα δεις και κόκκινη κάρτα. Για την κρανέλ μπροστά στα μούτρα. Όχι τόσο πολύ. Ναι, ίσω να το. Μάλιστα. Εδώ είδα χθες το Μέγκα ένα ρεπορτάζ που μετράνε τώρα τα επιτελεία των αρχηγών και των δύο. Μετράνε πόσες λέξεις λέει το λεπτό. Εντάξει τώρα, μόνο. Τι εντάξει, γιατί εξαρτάται. Δεν πρέπει να μιλάει ούτε πολύ γρήγορα ούτε πολύ αργά. Έχουμε αγχωθεί κι εμείς. Αυτό είναι ένα σημείο που προκαλεί άγχος, φαντάζομαι, στους ίδιους. Ναι. Αλλά το θέμα δεν είναι στην ουσία. Έτσι, όταν μιλάμε για τεχνικά ζητήματα και τους χρόνους, αναγκαστικά είναι όρια ενός debate. Διότι αλλιώς δεν γίνεται. Απλώς την τηλεόραση και η ουσία καμιά φορά μπορεί να προδίδεται με ένα τεχνικό ζήτημα. Ας πούμε. Έχει πολύ μεγάλη σημασία για το πόσο γρήγορα μπορεί να πει κάποιος μια ολοκληρωμένη άποψη. Επί της ουσίας έχει... είμαστε στην τελική ευθεία του. Τώρα, να το συγκεκριμένοποιήσω. Είδα ότι χθες ο κύριος Μεϊμαράκης τότε έκανε και αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Ναι, τον ευχαρίστησε το βράδυ. Βέβαια, τον υποβάθμισε αυτή τη φορά, διότι την προηγούμενη εβδομάδα έλεγε πρωθυπουργό. Όχι, έλεγε με πρωθυπουργό τον Τσίπρα και. Εντάξει, εννοούσε λοιπόν, αν είναι πρώτο κόμμα. Αλλά είχε μια υποβάθμιση χθες ομολογουμένως ως αντιπρόεδρος. Ναι. Γιατί είναι άσχημα ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Όπως το δει κανείς, ναι. Άρα, κύριε Βασίλη, για να ανακεφαλαιώσουμε τη μέχρι τώρα τακτική σας, ας πούμε, εσείς αποκλείετε οποιαδήποτε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, αν έχω καταλάβει καλά. Και από εκεί και πέρα άκουσα τον κύριο Τσίπρα χτες που στην ουσία πέταξε τον μπαλάκι στους δύο του Πασόκ ποτάμι για το αν θα συνεργαστείτε ή όχι. Εσείς δεν, καταρχήν δεν έχετε αποφασίσει ότι δεν συνεργαζόμαστε και με αυτούς. Εμείς έχουμε αποδείξει ότι συνεργαζόμαστε. Ναι. Αλλά συνεργαζόμαστε επιθέσεων και επικοινών στοχεύσεων. Αυτό που έχετε αποδείξει. Διότι όλο το άλλο αντιλαμβάνεστε. Με τους Ανέλ. Βεβαίως το έχουμε αποδείξει και είχαμε μια συνεργασία η οποία πήγε και εξαιρετικά. Ναι, αλλά το παρόλο δεύτερο παρόλο και το για ότι έχουμε νικούς. Σοβαρά ιδεολογικά διαφορετικά ζητήματα. Τον κύριο Τσίπρα που λέει για τους μικρούς, αν δεν έχω αυτοδυναμία, πρέπει να αποφασίσουν δύο πράγματα. Πρώτον, αν θα πάνε τη χώρα σε εκλογές αυτοί και όχι εγώ, οι μικροί. Δεύτερον, να πάρουν μια απόφαση αν είναι με τους συντηρητικούς ή με τους προοδευτικούς. Ο κοινός στρατηγικός στόχος ναι, τον οποίο μιλάμε θα πρέπει όμως, να... Όμως αυτό το δεύτερο κριτήριο για τον Καμένο δεν το έχετε. Δεν μου πείτε ότι είναι προοδευτικός ο Καμένος. Ποιο πρόγραμμα ακολουθήθηκε όλο αυτόν τον καιρό? Ακολουθήθηκε ένα προοδευτικό πρόγραμμα ή όχι? Αποδεδειγμένα. Ναι. Ανεξαρτήτως, σας είπα, των δύο διαφορετικών βασικών ζητημάτων, κάποιων βασικών ιδεολογικών ζητημάτων, ακολουθήθηκε ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο και με συνέπεια, το οποίο ήταν προοδευτικό και το οποίο ήταν οι βασικές μας κατευθύνσεις. Στο Υπουργείο Άμυνας δεν νομίζω ήταν και το προοδευτικό. Μάλλον τα είχατε χωρίσει σε βιλαέτια και το ένα πήγαινε προοδευτικά και το άλλο πήγαινε συντηρητικά. Ποτέ δεν έγινε αυτό. Ποτέ δεν έγινε αυτό. Εν πάση περιπτώσει όμως, όταν μιλάμε για συνεργασίες, δεν ξέρουμε και τι λέμε. Και προσέγγισαν, δεν σας ενοχλούσε στις διαπραγματεύσεις. Κοιτάξτε, έτσι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μα δεν σας έφερε προσκόμματα. Ήταν ενήμερος και σύμφωνος. Ενήμερος και σύμφωνος. Δημοσίως τουλάχιστον. Δεν ξέρω Η συγκυβέρνηση αυτή πήγε όπως έπρεπε να πάει, με σωστούς όρους και έντιμα και με συνέπεια. Επομένως, απεδείχθη ότι μπορούμε. Από αυτό εκεί και πέρα. Σας λέει η αντιπολίτευση γενικό... και που σας λέει και ο κ. Λαφαζάνης είναι ότι τη μία λες δεν θέλω να συνεργάζομαι με τη δεξιά με το παλιό και από την άλλη συνεργάζεσαι με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Και σας λένε ότι υπάρχει μια αντίφαση σε αυτό. Κοιτάξτε, σημασία δεν έχει τι τίτλο έχει κάποιος. Σημασία έχει ποια πολιτική ακολουθεί. Ξεφεύγουμε. Ούτε τα πρόσωπα θα πρέπει να μας δεσμεύσουν, ποιο πρόσωπο το λέει, ούτε από πού προέρχεται, αλλά ποια είναι η πολιτική την οποία στηρίζει αποδεδειγμένα και ποια είναι τα πολιτικά του προτάγματα της εποχής. No. Επ' αυτών μπορούμε να συζητήσουμε. Ακούσαμε χθες συνέντευξη τύπου του κυρίου Μεϊμαράκη. Ακούσαμε πρόγραμμα τίτλων, σε τίτλους. Το αναλυτικό θα το έχουμε μετά. Ακούσαμε εθνική ομάδα διαπραγμάτευσης, εθνική ομάδα διακυβέρνησης, εθνική ομάδα σχεδιασμού στρατηγικού. Όλα αυτά λοιπόν θα τα κάνει μια εθνική Ελλάδος, η οποία θα μας πει την άνοιξη του 16, τι πρόκειται να συμβεί στη χώρα. Σήμερα ο κύριος Μεϊμαράκης και χθες ζήτησε μια λευκή εντολή. Και να σας πω γιατί αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Καθίστε να το δούμε στη συνέχεια, να κάνουμε ένα κύκλο. Ο κύριος Αλεξιάδης πάντως, ο υπουργός δικός σας, που τον βγάλαμε πριν από λίγο στο τηλέφωνο, ήταν σαφής. Έχετε ένα συγκεκριμένο πράγμα να εφαρμόσετε.
και μετά τις εκλογές. Δεν είπαμε είτε όχι. Είτε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, είτε η κυβέρνηση του. Προσέξτε, έχει μια διαφορά εδώ. Της Νέας Δημοκρατίας. Έχει διαφορές. Η συμφωνία θα τηρηθεί. Αυτό το έχουμε πει, δεν χρειάζεται να το ξαναπούμε. Είναι ωραία συντριπτική πραγματικότητα ήδη. Δεν έχουμε κανένα λόγο να πούμε όχι. Ίσα-ίσα. Όμως δεν είναι μόνη της η συμφωνία. Ναι. Υπάρχουν μεγάλα ανοιχτά ζητήματα μπροστά, για τα οποία και ο Γύρος Μαϊμαράκης χθες δεν πήρε θέση. Τα μεγάλα ζητήματα που έρχονται μπροστά μας και είναι τώρα. Είναι ζητήματα διαπραγμάτευσης και έχουν να κάνουν με τα εργασιακά δικαιώματα, με τα κόκκινα δάνεια, με την προστασία πρώτης κατοικίας, με τη διαπραγμάτευση για το χρέος. Δεν ακούσαμε άποψη. Ποια είναι στρατηγική. Δηλαδή, όταν πας να διαπραγματευτείς, με ποια στρατηγική πας να διαπραγματευτείς. Ωραία, κάτι τελευταίο. Μπορούμε να βρούμε κοινό στόχο. Νομίζω πως όχι. Υπήρξε μια καταγγελία χθες για την οποία δεν μπορεί να μην το έχετε μελετήσει. Θέλω σαφή απάντηση. Ο κ. Μητρόπουλος, πρώην βουλευτής σας, βγήκε χθες και είπε ότι το μνημόνιο που